Να σου πω καταρχήν το εξής. Μπορεί να είμαι μαύρος και κακός ως λύκος, ως ήθιστε να είναι ο λύκος, αλλά το θέμα εδώ πέρα είναι να αφυπνίσουμε συνειδήσεις. Επιτέλους αυτός ο λαός πρέπει να σηκωθεί στα πόδια του. Δεν μπορεί να είναι πάντα σκυφτούλης. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Ναι. Ο κόσμος αυτός ο λαός που λέγεται Έλληνας, έχει τεράστια δύναμη. Και σε τελική ανάλυση να σου πω και κάτι άλλο. Τι σημαίνει δημοκρατία αν αυτή δεν εκπνέεται, δεν εκπορεύεται από κάτω προς τα πάνω. Αλλιώς θα μιλάμε για λουδοβίκιες, απικίες, όπου μοιράζουν δικαιώματα, μοιράζουν επιδόματα στους υπηκόους τους. Αυτό προσπαθώ, εκεί προσπαθώ να ευαισθήσω την προσοχή των ακροατών σας και σε αυτό το κομμάτι δίνω ιδιαίτερη σημασία και βάση. Κύριε Λύκο, επειδή οδεύουμε προς το τέλος της σεζόν, θέλω αρχικώς να σας ρωτήσω. Εσείς είστε διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και μάλιστα εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά κοιτάξτε τώρα, για ποια ολοκληρωμένη διαχείριση δασών και πυρκαγιών, που μπορεί να είναι η απάντηση όλα αυτά, να ανοίξουμε τη συζήτηση, όταν η πρώτη πρόχειρη καταγραφή, πολύ γρήγορα, σε Εύρο, Ηλία και Αττική, μιλάει για 50.000 στρέμματα δασών που έχουν χαθεί ήδη από χέρι. Καταλάβατε. Πάνω από 100 αυτή τη στιγμή. Α, εκτιμάται. Πάνω από 100 δάση, δασικά οικοσυστήματα και δασικές εκτάσεις. Με ό,τι όρους μπορούμε να δίνουμε προκειμένου αυτά να οικοποιηθούν. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι. Θέλετε να κάνω μια ερώτηση. Να σου το πω διαφορετικά. Πόσος νομίζετε ότι είναι ο μέσος μισθός ενός σύγχρονου Έλληνα με μνημόνια, με όλα αυτά, ας πούμε, το χρόνο. Ο ετήσιος μισθός. Ο ετήσιος, ας πούμε, ότι είναι 15 χιλιάρικα. 16 χιλιάρικα. Κάπου εκεί. Να πούμε. Πού θέλετε αυτό να μιλάμε, και αυτό μιλάμε για ιδιαίτερα ευνοημένους, να σου το πω και έτσι. Ξέρετε πόσες χιλιάδες ευρώ πήρε το δασαρχείο Σουφλίου, για τι δαδιά μιλάμε, για ένα χρόνο. Διαπίτα. Για να προφυλάξει 800.000 στρέμματα. 420 είναι περίπου η προστατευόμενη περιοχή. 23.000 ευρώ. 23.000 ευρώ. 23.000 ευρώ. 23.000 ευρώ. Και έχει μόνο 4 για 800.000 στρέμματα δασοφύλακες. Και δεν υπάρχει ένας επιστήμονας δασολόγος. Κοιτάξτε, πέρυσι ήμασταν στο ίδιο έργο θεατές, μαζί τα συζητάγαμε με αφορμή το τι συνέβη στη Βόρειο Εύβοια. Βγήκε και μια καταπληκτική δημοσιογραφική δουλειά εκεί. Ναι, το σχέδιο 2. Ναι, το οποίο το έχετε συστήσει. Και παρόλα αυτά ένα χρόνο μετά, σήμερα ας πούμε από το πρωί ακροατές λένε ότι η νέα πραγματικότητα είναι ότι κρατάνε πολλές μέρες οι πυρκαγιές. Στατιστικά αυτό δεν το είχαμε. Κρατάνε. Και απάντησε η Αφροδίτη Μάνου, είναι η πανεκκίνηση της Ευρώπης, προκειμένου να προωθηθούν οι πράσινες πολιτικές, εξαφανίζεται το πράσινο. Ακριβώς. Συμφωνείτε. Θα σας πω μόνο το εξής, από το 2000 μέχρι το 2020 έχουν καεί 188.000 εκτάρια. Ξέρετε πόσα έχουν αναδασωθεί, 35.000. Δείτε λίγο τι έχει γίνει στην Πεντέλη, από εποχή σε μύτη κιόλας, που πρωτοκάηκε. Εκεί βέβαια πρέπει να μπουν φωτοβολταϊκά, μαζί με τη Μονή Πεντέλης και επιχειρηματίες, 900 ΜΒ. Καταλαβαίνετε τώρα αυτή τη στιγμή γιατί μιλάμε. Δηλαδή η χώρα πρέπει να γίνει οικόπεδο. Αλλά έχει ένα πρόβλημα, ότι έχει ατίθασους ισθαγενείς. Οπότε πρέπει αυτοί να έχουν ευκαιριακές απασχολήσεις από εργασία. Εδώ τώρα τι γίνεται, κλείνει ένας ολόκληρος ιστορικός κύκλος. Πάμε για μια νέα μεταπολίτευση με αφορμή τη γη. Γιατί η γη πια έχει γίνει χρηματιστικό προϊόν. Παίζεται στα χρηματιστήρια. Θα αφήσουμε όμως την Ελλάδα να τη μαριοποιηθεί. Κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα δεν τη μαριοποιείται. Δεν τη μαριοποιείται η Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι η χώρα πρέπει να μετατραπεί σε ένα οικόπεδο που δεν μπορεί να έχει ειδικές χρήσεις γης και δεν μπορεί να έχει ηθαγενείς, ούτε ειδικά καθεστώτα προστασίας, προκειμένου να μπορεί να εκμεταλλευτεί, να μπορεί να αξιοποιηθεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτό έχει ξεκινήσει από το 2007, όταν πλέον στα χρηματιστήρια περάσαμε από το τζόγο στις κινητές. Σε κινητές μονάδες, δηλαδή αξιόγραφα, χρεόγραφα κτλ. Με το χέρι κτλ. Και περάσαμε σε ακίνητα πια. Όχι όμως μόνο για την οικοπεδοποίηση. Απλά λόγω του υπερπληθυσμού καταλαβαίνετε ότι η γη, η έφορη γη μειώνεται. Άρα αυτός που την κατέχει μπορεί να παίξει πάρα πολύ και να πολλαπλασιάσει τα κέρδη του στο χρηματιστήριο. Και ποια είναι αυτή η γη? Μα είναι φυσικά οι δασικές, τα δασικά φυσικά οικοσυστήματα, τα οποία είναι και πάνθυνα γιατί κανένας δεν τα κατέχει, δεν τα αγοράζει από κάποιον.
Εντάξει. Και εν συνεχεία τα δασικά φυσικά οικοσυστήματα ακριβώς και οποιασδήποτε άλλες εκτάσεις. Γιατί εκεί θα παιχτεί το όλο παιχνίδι της επόμενης μέρας. Όχι μόνο για ΑΠΕ που λέμε και μία σειρά από τέτοιου είδους επενδύσεις, αλλά πολύ απλά και για την καλλιέργεια τροφής. Φανταστείτε αντιδραστήρια παραγωγής τροφής, συνθετικής τροφής όπως έχουμε πει, αυτά κάπου πρέπει να μπουν. Πού θα μπουν αυτά? Άρα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες εκτάσεις. Μιλάμε όλοι για κλιματική αλλαγή και μιλάω στους περιβαλλοντολόγους, δηλαδή πραγματικά μερικές φορές, τι να σας πω, βγαίνω τα ρούχα μου. Μιλάμε για κλιματική αλλαγή και ασχολούμαστε μόνο με την ενέργεια και το χρηματιστήριο των ρήπων. Και δεν ασχολούμαστε με την αποδασοποίηση που συμβαίνει, με την διάβρωση και την ερωμοποίηση. Το καταλαβαίνετε? Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι να τον κάνουμε έναν κόσμο όταν δεν θα έχουμε ούτε ένα φυτό, δεν θα έχουμε ούτε ένα δέντρο. Τι θα κάνουμε τότε? Είπατε και την προηγούμενη φορά ότι η πρώτη μεγάλη κακοποιημένη κατάσταση είναι η πρόληψη. Τα έχουμε ρίξει όλα και το εσχάτως στην αεροπυρόσβεση υπό συγκεκριμένες συνθήκες αεροπυρόσβεση, διότι αν φυσούν άνεμοι από ένα βαθμό και πάνω, από μία ταχύτητα και πάνω, δεν ενδεικνύεται ούτε η αεροπυρόσβεση και ειδικά φέτος έχουμε τα εξής περίεργα σχήματα. Όταν έχεις κύμα καύσωνα δεν έχεις αέρα. Καιγόμαστε. Όταν δεν έχεις κύμα καύσωνα και έχεις αέρα, ξανακαιγόμαστε. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε? Τι γίνεται εδώ, κύριε Λύκο? Πολύ απλά ότι... Συγγνώμη κιόλας, χθες άκουγα τον κύριο Καραβίδα, ο οποίος είναι και γνώστης, ο οποίος είπε και έβαλε και μια άλλη παράμετρο. Υποτίθεται ότι αυτό το καλοκαίρι η χώρα είναι σε συναγερμό για υβριδικού τύπου επιχειρήσεις από τους αγαπημένους γείτονες. Πού το αυτός ο συναγερμός για να τσιμπήσεις, δεν λέω τον απέναντι, την όποια περίεργη κίνηση μες στο δάσος? Κοιτάξτε να δείτε τι έχει γίνει εδώ πέρα. Εδώ τώρα όταν όσα δεν φτάνει η Αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια που λέμε. Δηλαδή φταίει ο στρατηγός άνεμος, φταίει ο υβριδικός πόλεμος, φταίει μια σειρά από τέτοιου είδους πράγματα. Το θέμα είναι το εξής. Αν πολύ απλά μπορεί κάποιος ο οποίος, α το πω έτσι χαριτολογώντας, είναι ανταγωνιστής σου σε ό,τι αφορά τη διεθνή σκακέρα, μπορεί και καίει όλα τα δάση σου, μπαίνει μέσα και καίει όλα τα δάση σου, γιατί να μην σε κατακτήσει κιόλας? Εσύ τι κάνεις δηλαδή? Τι κάνεις δηλαδή? Ποια είναι δηλαδή? Εγώ δεν καταλαβαίνω ποια είναι η έννοια του κράτους εδώ πέρα. Ποια είναι η έννοια του κράτους? Γιατί πληρώνουμε φόρους, κύριε Σακίνη? Αν δεν μπορούν να σταθούν, γιατί πληρώνουμε φόρους? Να το κάνουμε μια ΑΕ, να το δώσουμε σε μια εταιρεία η οποία να μας μοιράζει κάποιες μετοχές και να είμαστε όλοι συμμέτοχοι. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Ποια είναι η έννοια του κράτους? Και δεν μιλάω βέβαια για δημοκρατίες και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι παντεσπάνι. Τη γιορτάσαμε κιόλας προχθές φορώντας πολυπίκλητες τουαλέτες και τραβώντας φωτογραφίες. Για ποια δημοκρατία μιλάμε, όταν δεν υπάρχουν δικαιώματα στον πολίτη? Δεν είναι δικαίωμα εσείς το να ζείτε και τα παιδιά σας σε ένα υγιές περιβάλλον? Είναι δημόσιο αγαθό αυτή τη στιγμή και σας το στερούνε. Είναι δημόσιο αγαθό και σας το στερούνε. Το στερούνε από εμάς, από τα παιδιά μας, ενώ η φύση, τα δασικά οικοσυστήματα, τα φυσικά οικοσυστήματα γενικότερα. Και το δημόσιο αγαθό αυτό το παίρνουνε. Και το κράτος που υποτίθεται ότι είναι ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να το προφυλάξει. Γιατί ο Τούρκος ενδεχομένως είναι πολύ ισχυρός και βάζει φωτιές. Θυμάστε τι είχε γίνει και με την Ηλία επί Καραμαλή. Τα ίδια λέγανε. Όταν και εγώ ήταν όλη η Ηλία και ξανακαίγεται η Ηλία. Δεν είναι το θέμα αυτό, κύριε Σαχίνη μου. Είναι ότι η γη, η Ελλάδα, το οικόπεδο, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα κοστίζει 13. Η Ελλάδα χρωστάει 400 δις. Μέχρι να βγούμε από αυτόν τον κύκλο θα έχουμε φτάσει στα 700-800 δις. Άρα θα μας τα πάρουν όλα. Μπιρ παρά. Η Ταϊλάνδη, ξέρετε, έχει υψηλή ανάπτυξη σε τουρισμό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη η ανάπτυξη. Έχετε δει πως ζουν οι Ταϊλανδοί? Οι οποίοι πάνε, ζουν σε φαβέλες με ελενίτ, σε σπίτια με ελενίτ από πάνω και φεύγουν ξημερώματα πριν χαράξει ο ήλιος. Πάνε στα ξενοδοχεία και ξαναγυρίζουν όπου μόνο εκεί μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο για να μην δαπανούν ενέργεια. Και γυρίζουν το βράδυ. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε? Εδώ είναι το όλο θέμα. Και εδώ είναι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα πια. Δεν είναι τα δάση. Δεν είναι, αν θέλετε, τα επιδόματα. Βιώνουμε
κατά την άποψή μου, το τέλος της δεύτερης μεταπολίτευσης. Ναι, με συγχωρείτε όμως, κύριε Λύκο. Μηδενός εξαιρεταίο, ή άντε να έχεις μια-δυο εξαιρέσεις, όλοι το έχουν ρίξει στην κλιματική κρίση φέτος. Το ξέρετε. Βεβαίως. Και αν δείτε τις θερμοκρασίες, τις βρίσκεις και το 7 και το 8. Αυτές, αυτών των ημερών. Παρ' όλα αυτά, το 7 και το 8 δεν ήταν βαμμένες κόκκινες και βαθύ κόκκινες. Τώρα είναι. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι η μία παράμετρος. Είναι η μόνη παράμετρος. Αυτό η φταίει για όλα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι. Δηλαδή, με φωτιές, με συγχωρείτε τώρα, γιατί. Εντάξει, τώρα είπατε, σήμερα θα συζητήσουμε αρκετά, αλλά κοιτάξτε, μέσα στη μάχη των πυρκαγιών, την ίδια ώρα είχαμε τη μάχη των αγράφων. Το ξέρετε. Την ώρα που κι εγώ τους ανδάσει, γκρεμίζονταν δέντρα και έπεφτε μπετό στα άγραφα. Με συγχωρείτε. Εδώ την Πέμπτη περνάει νομοσχέδιο, το οποίο έχει ζητηθεί μόνο 6 μέρες. Και ουσιαστικά μιλάει για επίσπευση περιβαλλοντικών ελέγχων ακόμα και μέσα σε ζώνες πυρήνα προστατευόμενων περιοχών. Και όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, όλες και Ινστιτούτα και ο επιστημονικός κόσμος ζητάει να αποσυρθεί, όχι να τροποποιηθεί, να αποσυρθεί. Την ίδια ώρα που καίγεται η Βάλια Κάλτα, τα Γρεβενά, την ίδια ώρα που καίγεται ολοσχερός το δάσος της Λαδιάς. Αυτό το εμβληματικό δάσος για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα. Την ίδια ώρα. Και αυτό έρχεται σε συνέχεια του 46-85 του νόμου πέρασε το 20 του κυρίου Χατζηδάκη, το οποίο ουσιαστικά, ξέρετε τι έκανε, μιλούσε για περιβαλλοντικούς ελέγχους, όπου έπρεπε να πληρώνεις εσύ έναν ιδιώτη, μελετητή, που ήθελες εσύ, που ήθελες να κάνεις την επένδυση. Τι καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δεν υπάρχει κρατικός έλεγχος, τίποτα, τα πάντα στους ιδιώτες. Η Ελλάδα πωλείται, η Ελλάδα τη μαρεοποιείται, περάστε κόσμε. Δείτε τι γίνεται με τους Αγιαλούς, με την Αγία Λίπηδα ζώνη. Και μ' αρέσει που κάποιοι έρχονται μετά και μιλάνε για 6 ναυτικά μίλια και ούτω καθεξής. Τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, καίγονται τα δάση επειδή εμείς δεν τα προστατεύουμε και αυτό έχει γίνει και με τροπολογία της ίδιας της Προέδρου της Δημοκρατίας. Της ίδιας της Προέδρου της Δημοκρατίας άνοιξε την Κερκόπορτα κάποτε με εισήγησή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας ώστε να μπορούν να μπαίνουν άπε μέσα σε αναδασωτές εκτάσεις. Καταργώντας ουσιαστικά το Σύνταγμα, να μπορούν να μπαίνουν άπε, να διανοίγονται δρόμοι, να μπαίνουν ακόμα και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, γιατί πρέπει να στηρίξουν τις άπε και ούτω καθεξής. Και ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, με μία απόφαση από τη Βιωτία. Και αυτό έγινε θέσφατο. Και πέρασε μετά σε νόμο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Άρα τι λέμε, ποιες αναδασωτές εκτάσεις. Ότι κηρύσσονται αυτόματα αναδασωτές. Σας έδωσα προηγουμένως και κάποια νούμερα. Ούτε οι μισές δεν αναδασώνονται. Και το θέμα είναι ότι αυτά είναι φιλέτο. Μας φταίνε τα πεύκα, μας φταίνε οτιδήποτε άλλο. Δεν μιλάει κανείς ότι δεν υπάρχει δασοπροστασία, δεν υπάρχει πρόληψη σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει μόνο αεροπυρόσβεση. Ξέρετε πόσα αεροπυρόσβεση. Με κάποιους διαμεσολαβητές που όταν έχουμε φωτιές λέει: παιδιά, φέρτε μας ένα αεροπλάνο, φέρτε μας κάποια αεροπλάνα και αυτοί οι μεσάζοντες τα παίρνουν με απευθείας ανάθεση. Άρα μιλάμε για δουλίτσες πάλι. Μιλάμε για business. As usual. Εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Σαχίνη. Κάποιοι κονομάνε στην πλάτη, κονομάνε, το λέω ακριβώς έτσι όπως το λέει ο λαός. Κάποιοι βγάζουν χρήματα, κάποιοι κερδοσκοπούν σε βάρος του ίδιου του λαού. Όχι μόνο τα σπίτια δεν θα πάρουν. Εδώ παίρνουν τον περιβάλλοντα χώρο, δεν θα πάρουν τα σπίτια. Είναι ένα τραπεζοκεντρικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί έτσι. Και έχει καταδύσει το κράτος ως μια τεράστια ΑΕ. Ανώνυμος εταιρεία. Που το μόνο που την νοιάζει είναι το κέρδος. Και όχι μόνο το κέρδος, ο τζίρος περισσότερο. Γι' αυτό και εδώ θέλω να πω κάτι. Δεν μιλάμε πια για φυσικούς εμπρισμούς. Λένε όλοι για εμπρισμούς. Όχι. Εδώ είναι πολιτική και νομοθετική εμπρισμή. Και το λέω ευθαρσώς. Είναι πολιτική και νομοθετική εμπρισμή. Όταν εγώ ουσιαστικά αλλοιώνω όλο το νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, είναι σίγουρο ότι εφόσον αυτό ως χρηματιστικό προϊόν ανεβαίνει στις διεθνείς αγορές, είναι σίγουρο ότι θα καεί. Και είναι σίγουρο όταν εσύ δεν το προστατεύεις και μετά, δηλαδή να πεις τελειώνουμε για 30 χρόνια, κάψτε ό,τι θέλετε. 30 χρόνια εγώ θα το έχω ως έρημο. Δεν θα μπορεί κανείς να μπει μέσα. Γιατί δεν το λένε αυτό. Γιατί δεν το λένε αυτό, κύριε Σαχίνη. Γιατί πολύ απλά, σας λέω και πάλι, μόνο το 1/3 των εκτάσεων που καίγονται ουσιαστικά αναδασώνονται. Και αυτό με πάρα πολλές παρεμβάσεις. Επειδή θα πούν πολλά σήμερα,
ακούστε εδώ, λέει ο φίλος ο Φώτης. Γιατί όλα συναρμόνουν. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρέα. Δυστυχώς όσα μετέφερα από την ενημέρωση επιβεβαιώνονται και δεν θα είναι πια έκπληξη αν η μεγαβατόρα φτάσει πάνω από 600 ευρώ με ό,τι συνεπάγεται για τη λιανική. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Λύκος τα λέει και τα ξαναλέει καιρό, αλλά αυτοί που πρέπει τα ακούνε, όχι. Θα δώσουν επιδοτήσεις για εμάς, για να είναι η κιλοβατόρα στα 15 λεπτά και πρέπει να πούμε και ευχαριστώ όταν πέρυσι την πλήρωναν οι συνεπείς πελάτες στα 6,5. Μα τόσο μακάκες μας περνάνε πια ή τελικά τόσο είμαστε και δεν κουνιέται φίλο. Όλα δένουν, κύριε Σαρχίνη, λέει ο Φώτης, ο οποίος Φώτης εργάζεται σε μία από αυτές τις εταιρείες και το Φώτης δεν είναι πραγματικό όνομα, τα στοιχεία τα έχουμε, αλλά λέμε να τον προστατεύσουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, κύριε Λύκο, πως δένουν όλα, γιατί σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε έχει κολλήσει και η ενεργειακή κρίση, όλα μαζί. Και εδώ εσείς είχατε πει και για το χρηματιστήριο των ρήπων και για τα πρόστιμα των ρήπων, εδώ δεν καίγεται τώρα, δεν εκλείεται διοξίδιο του άνθρακα από την καύση. Μεθάνιο. Και μεθάνιο. Και μεθάνιο. Και μεθάνιο. Αλλά τι γίνεται τώρα. Είναι δασικό αυτό. Ναι. Για την αποκατάσταση του δάσους της Αυγιάς, να σου το πω έτσι πολύ απλά, για να το καταλάβουν οι ακροατές, θα έρθει μια εταιρεία η οποία εκπέμπει ρήπους από τη Γερμανία, από τη Δανία. Παρεπιπτόντως, η Δανία είναι η πιο πράσινη χώρα και πληρώνει περίπου εκεί για τιμή ρεύματος μαζί με εμάς. Ξέρετε ποιες έχουν τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος? Η Πολωνία, λιγνίτης, κακός λιγνίτης. Αλλά τον οποίο λιγνίτη εμείς θα κάνουμε τώρα διαγωνισμό ή μάλλον με απευθείας ανάθεση προκειμένου να τον πάρουν κάποιες εταιρείες, γιατί εμείς δεν προλαβαίνουμε να φέρουμε εργολάβους που απολύσαμε και δεν έχουν μηχανήματα τα οποία τα πουλήσανε για να τον εκμεταλλευτούν. Εντάξει. Λοιπόν, είναι λοιπόν η Πολωνία, είναι χώρες βόρεια της Σκανδιναβίας που δουλεύουν με υδροελεκτρικά, τα οποία υδροελεκτρικά εμείς τα είχαμε μέχρι πρότινος ότι δεν είναι ΑΠΕ και δεν συμμετείχαν στο ενεργειακό μείγμα. Εντάξει, είναι η Γαλλία που έχει πυρηνικά και τα οποία πυρηνικά τι κάνει τώρα. Αυτή αρχίζει και πουλάει πυρηνική ενέργεια σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί καταλαβαίνετε ο Λύκος, όπως εγώ, στην αναμπουμπούλα χαίρεται. Και παίζεται λοιπόν αυτό το παιχνίδι. Αλλά ακόμα η Ευρώπη είναι αυτό που είχε πει κάποτε. Ποιος το είχε πει, ο Κίσιγκερ, νομίζω. Δηλαδή λέει: πρέπει να μιλήσετε, λέει, με την Ευρώπη. Λέει: δώστε μου διεύθυνση για να μιλήσω. Πού θα αποτανθώ? Υπό την έννοια ότι κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα είχε το δικό της, τη δική της στρατηγική. Άλλο θέλει η Γερμανία, άλλο θέλει η Γαλλία. Κυρίως μιλάμε για αυτές τις δύο μεγάλες. Και πρότινος, άλλο ήθελε η Αγγλία. Δείτε τι γίνεται τώρα με την Αγγλία. Απλά τι κάνουμε τώρα. Βάζουμε την κλιματική κρίση, γιατί γίνεται η υπερσυσσόρευση του πλούτου όλα αυτά τα χρόνια. Έχει φτάσει το καπιταλιστικό σύστημα αυτό του νεοφιλελευθερισμού σε ένα πικ. Δηλαδή είναι σε ένα κατόφλι. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Δεν μπορεί να καταναλώσει άλλα προϊόντα ο κόσμος. Οπότε αρχίζουν και παίζουν χρηματιστηριακά και δημιουργούν νέες αγορές. Χρηματιστήριο ρήπων. Αύριο θα γίνει χρηματιστήριο γης. Θυμηθείτε το αυτό. Θα γίνει χρηματιστήριο γης, πάνω στα καμένα. Πάνω στα καμένα. Όχι για οικοπεδοποίηση όπως γινόταν παλιότερα στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή στα καμένα της Πεντέλης υπάρχουν 22, για να καταλάβετε, υπάρχουν 22 συνεταιρισμοί. Δηλαδή αυτοί πουλάνε τι πουλάνε, τα καμένα. Έφτασε το δάσος μέσα στους οικισμούς, ξαφνικά. Προσέξτε, δεν πήγαν οικισμοί μέσα στο δάσος, το δάσος έφτασε μέσα στους οικισμούς. Και τι σου λένε μετά, όπως είπε ο κύριος Πορτοσάλτε? Μα πρέπει να τα ασφαλίσεις. Άλλη μια αγορά δηλαδή που δημιουργείται. Δηλαδή προστασία οικοπαίδου και οικίας μέσα σε δασικό οικοσύστημα. Περάστε κόσμο δηλαδή πάλι. Λοιπόν. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα και δεν μπορούμε σαν χώρα να πούμε ότι ξέρετε κάτι, ότι μέχρι εδώ τζογάρεις και μπορείς να παίξεις, αλλά από εδώ και πέρα τίποτα. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Γιατί υπάρχει αυτό που λέμε δημόσιο αγαθό. Ως εξής, θα πάμε σε διάλειμμα και οι ειδήσεις και θα επιστρέψουμε. Με το φίλο τον Γιώργο που είναι και νιώπαντρος, ο ακροατής που μας είχε στείλει και τις φωτογραφίες και τις ευχές που είχε από όλους, λέει καλημέρα. Επειδή είπε ο κύριος Λύκος και για τον τουρισμό. Ήρθα στο νησί στην Άξο για λίγες ημέρες να βοηθήσω στην οικογενειακή επιχείρηση. Ακούστε, κύριε Λύκο. Θέλω να σας μεταφέρω, λέει, μια εικόνα που βλέπω τα τελευταία χρόνια να χειροτερεύει. Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματιών θέλουν, σκέφτονται να πουλήσουν τις επιχειρήσεις τους. Η καθημερινή πίεση που δέχεται ο μέσος επιχειρηματίας είναι τέτοια που τον έχει φτάσει στο σημείο να λέει: δεν αξίζει να τα δώσω να φύγουν από πάνω μου. Δεν ξέρω, ίσως και στην τελική αυτή να είναι η στρατηγική, ίσως και όχι, αλλά μιλώντας εκ του αποτελέσματος,
Αυτό προκύπτει. Είμαι σίγουρος όταν με το καλό τα ξαναπούμε από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα βαρεθούμε να ακούμε από εσάς τα κανάλια για τα επίπεδα του τουρισμού που ήταν τα υψηλότερα της δεκαετίας, για τον COVID που δεν υπήρχε το καλοκαίρι, είναι καλά, για τον Υπουργό Τουρισμού που εφάρμοσε το έργο του Θεόπεπτου Κούλη, όχι του συνακροατή από Θεσσαλονίκη, αλλά θα ακούσουμε άραγε τίποτα για το τελικό καθαρό κέρδος των επιχειρήσεων, θα ακούσουμε για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν ή πουλήθηκαν. Ο κόσμος αλλάζει όχι όμως προς το καλύτερο, ούτε προς το χειρότερο, αλλά προς το διαφορετικό. Το θέμα είναι τι μέρος του λόγου θα είμαστε εμείς οι απλοί πολίτες, λέει ο φίλος ο Γιώργος, στο νέο αυτό κόσμο. Ξέρετε τι είναι. Είναι σαν και αυτό που λένε ότι αυξήθηκαν, λέει, οι εξαγωγές. Αλλά δεν λένε πόσο πολλαπλασιάστηκαν οι εισαγωγές. Γιατί όλες τις πρώτες ύλες τις παίρνουμε απ' έξω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη γη, πρόσεξτε κάτι άλλο. Σου βάζουν από τη μία έμφυα. Ο οποίος δεν μειώνεται, απλά αλλάζουν το πάζι. Δηλαδή, άλλος πληρώνει περισσότερα, άλλος πληρώνει λιγότερα και πάρα. Και πάντα μειώνονται οι τιμές σε αυτούς που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία και φυσικά ζουν σε, ας πούμε, σε ό,τι αφορά την Αττική, στα βόρεια προάστια. Πάντα συμβαίνει αυτό. Άρα δεν μπορεί ο άλλος να κάνει κάτι, δεν μπορεί να ζήσει, οπότε αναγκάζεται να πουλήσει τη γη. Παράλληλα του υποβαθμίζεις και τη γη, διότι όταν του έχεις, σας είπα και την προηγούμενη φορά, ότι σε όλες τις περιοχές όπου μπήκαν κοντά ανεμογεννήτριες, για παράδειγμα, πέραν του ενός χιλιόμετρου, έχασε η ακίνητη αυτή περιουσία, έχασε το 25% της αξίας της. Είναι αυτό που είπα και στην Κρήτη. Δηλαδή, τι θα είναι η Κρήτη αν καταστεί ένας σκατζόκυρος χωρίς κανένα χωροταξικό σχεδιασμό, με ανεμογεννήτριες, χωρίς φυσικά οικοσυστήματα, τι θα είναι η Κρήτη, τι θα πουλήσει ο κριτικός. Γιατί να έρθει ο άλλος στην Κρήτη και να μην πάει στην Ισπανία. Κράτα να μην το. Πάει στην Τουρκία. Κράτησε το, σε παρακαλώ, κύριε Λίκο. Πάω σε διάλειμμα, θα επιστρέψω. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε πάλι. Σήμερα έχουμε all time classic που λένε. Έχουμε τον κύριο Λίκο. Κύριε Λίκο, πάρτε χαρτί και στυλό, γιατί έχω βροχή και πρέπει να κρατάτε σημειώσεις. Λέει ο Θωμάς, για να καταλάβετε σε σχέση με αυτό που είπε ο άλλος φίλος προηγουμένως, πόσο μακακία πέφτει. Η ΔΕΗ θα χρεώνει 0,48 την κιλοβατόρα, η κυβέρνηση θα της δίνει 0,337 για να μην γίνει εξέγερση, δηλαδή πάλι τα δικά μας λεφτά θα τσεπώνουν, αλλά δεν θα νιώθουμε άμεσα την τσέπη μας. Καλά, είναι τρελοί που νομίζουν ότι δεν καταλάβαμε τι γίνεται ακριβώς. Ο φίλος ο Δημήτρης. Συγγνώμη Γιώργο, δηλαδή όλοι ενοχλήθηκαν, λέει, με κάποιον που πήγε με τη βερμούδα και τις αγιονάρες και εξήγησε το γιατί στο προεδρικό για την αποκατάσταση δημοκρατίας, αλλά τους φαίνεται απόλυτα λογικό να είναι εκεί νοσταλγή της Χούντας που φορούν κοστούμι, πάμε καλά. Η Ιφηγένεια, καλημέρα. Αρχικά, λέει, απευθύνω και εγώ την παρένθεση, μην ξαναξεκινήσετε εκπομπές τον Οκτώβριο νωρίτερα. Για τον κύριο Λίκο τώρα, πραγματικά πέφτει η θλίψη όταν παρουσιάζει τα πράγματα, αλλά αξίζει να επιμένει και επιμένει. Γιατί είναι ένας από τους ελάχιστους που φαίνεται να έχουν καταλάβει ότι αν ο Έλληνας δεν επανασυνδεθεί με το κύτταρο, την κοινότητα και την ύπαιθρο, η ιστορία δεν πάει παρακάτω. Μεγάλη συζήτηση, πρόταση για εκπομπή. Ανάθεμα αν γνωρίζουν οι Έλληνες τι σημαίνει δαδιά, την έχω περπατήσει και καλώς ήρθες, ενεργειακό πάρκο. Έχεις δίκιο, Ιφηγένεια. Όποιος δεν έχει πάει στη δαδιά δεν καταλαβαίνει τι χάνεται. Ή στη Βάλια Κάλτα που είπε ο κύριος Λίκος. Άλλος φίλος, ο Νίκος. Όπως είχε πει ο καθηγητής Κοντογιώργης, δεν υπάρχει λαός και κοινωνία. Υπάρχει μόνο άθροισμα ατομικοτήτων και αυτές οι ατομικότητες όντως είναι ατίθασες, αλλά μόνο στο βαθμό των διεκδικήσεων που αφορά την ατομικότητά τους. Δηλαδή, ο καθένας απλώς ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Με αυτόν τον τρόπο, χάνουμε τη μεγάλη εικόνα που λέει πως αν δεν δούμε πάνω από το προσωπικό συμφέρον, τότε ούτε αυτό εξυπηρετούμε. Αυτός απάντηση στον κύριο Λίκο, στον ατίθασο Έλληνα, με βάση αυτά που λέει ο κύριος Κοντογιώργης. Καλημέρα κύριε Λίκο, λέει ο Κούλης. Είναι εδώ στην Κρήτη από τη Θεσσαλονίκη ο Κούλης. Εφόσον ξύλωσαν τη βιομηχανία Λιγνίτη και τώρα θα μπουν ξένες εταιρείες να τον διαχειριστούν, θα μπορούσαμε να μιλάμε ασφαλώς όχι για λάθος εκτίμηση των κυβερνήσεων, αλλά για οργανωμένο σχέδιο? Και η υπόψη, λέει, είναι διαχρονικό και από την προηγούμενη και από την προπροηγούμενη. Άλλος φίλος, ο Νίκος. Πρέπει να πούμε ως χώρα, αν είμαστε σοβαροί και νοιαζόμαστε για την επιβίωσή της, πως δεν τζογάρουμε με τη φύση, με τους φυσικούς πόρους, με τα βασικά αγαθά. Ούτε τζογάρουμε λίγο, ούτε τζογάρουμε όπου μας παίρνει. Αυτές είναι μερικές αντιδράσεις στα όσα έχετε πει, κύριε Λίκο, μέχρι στιγμής. Και δεν τα έχουμε πει ακόμη όλα. Κοιτάξτε, μετά το δημόσιο αγαθό της υγείας, που είδατε τι περάσαμε, μετά το δημόσιο αγαθό της παιδείας, που βλέπετε τι γίνεται. Δηλαδή, συζητούσα εχθές με μία φίλη, η οποία περιμένει το διορισμό της μετά από πόσα χρόνια, μόνιμη, και δεν ξέρουν που θα τη στείλουν.
γιατί βλέπετε δεν έχει τα πάρα πολύ μεγάλα υψηλά μόρια κτλ. Μετά από 25 χρόνια εκπαίδευσης και πρέπει να πάει εκεί πέρα και να πληρώνει. Δηλαδή θα τη έρχεται μία ή άλλη. Όσα παίρνει θα τα δίνει. Ή άκουγε για ένα γιατρό το πρωί σε μία άλλη ραδιοφωνική εκπομπή όπου δεν έχουν να φιλοξενήσουν γιατρό. Γιατρό για ένα νησί. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Τα πάντα είναι προς πώληση. Και το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ πρέπει να κάνουμε μία μείωση πληθυσμού. Είδατε ότι μειώθηκε ο πληθυσμός. Ο ελληνικός πληθυσμός μειώθηκε. Εδώ λοιπόν ακολουθούν όχι τη λογική της μείωσης πληθυσμού. Δεν θα μειώσουμε τον πληθυσμό. Απλά θα εκενώσουμε περιοχές. Αυτή είναι η σημασία της εκένωσης ουσιαστικά. Εκενώστε. Εκενώστε το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα. Και αν χρειαστούμε, θα φέρουμε μετανάστες. Εργατικά χέρια. Φτηνά εργατικά χέρια. Σας έχω πει και σε άλλες εκπομπές. Είναι πολύ όμορφο το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα. Αλλά είναι αυτή η άτιμη. Οι εγχώροι, οι ηθαγενείς που δημιουργούν όλο προβλήματα. Γι' αυτό επιμένω εγώ και λέω ότι είναι ζήτημα δημοκρατίας και ειδικά μετά τα χθεσινά που είδα στην τηλεόραση. Η δημοκρατία δεν είναι μία γιορτή. Είναι υπόθεση καθημερινού αγώνα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Να προσέξει λίγο, λέει ο κύριος Λύκος, γιατί υπάρχουν κάποιοι αναλυτές που λένε ότι όσοι λένε επιστροφή στο Λιγνίτη. Το λένε αλήθεια. Δεν λέω επιστροφή στο Λιγνίτη εγώ. Μπορεί να είναι πράκτορες του Πούτιν. Ναι. Και οι Γερμανοί δηλαδή τώρα ξανά η νέα εκδοχή και οι Πολωνοί και... Μπάς περιπτώσει, τι άλλο θα ακούσουμε. Λοιπόν... Κοιτάξτε, εδώ θυμάστε και σε δική σας εκπομπή που κάποια στιγμή είχε υποθεί ότι η Μέρκελ λόγω του ότι προέρχεται από την Ανατολική Γερμανία ήταν πράκτορας του Πούτιν. Όχι, οι Γερμανοί τη δουλειά τους κάνανε. Αλλά είδατε ότι μόλις έφυγε η Μέρκελ, ουσιαστικά η Γερμανία, η Γερμανία, αυτή η μεγάλη ισχυρή Γερμανία, έχει καταστεί ένα προτεκτοράτο. Και είμαστε μόνο στην αρχή ακόμα, Είμαστε μόνο στην αρχή ακόμα. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει με την δύσμηρη Ελλάδα. Για πάμε τώρα πίσω, σας παρακαλώ πολύ. Και παρακαλώ. Όταν θα τίθενται τέτοια θέματα, ρωτούν εδώ πάρα πολύ. Άρα, κύριε Λυκό, είναι μια συνολική αποτυχία του πολιτικού συστήματος, το οποίο στα λόγια και συνήθως κοντά σε εκλογές μιλάει για ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές διαχειρίσεις, τα δάση κτλ. Και δεν πιάνουν τον τάβρο από τα κέρατα, ακριβώς γιατί όλα τα κόμματα με έναν τρόπο ψηφίζουν νόμους, διατάξεις διαχρονικά υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων που είναι οι εισαγωγές, σας το διαβάζω ακριβώς όπως μου το γράφουν, φτερωτών από την ανεπτυγμένη Γερμανία. Κοιτάξτε, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι. Εγώ δεν θέλω να τα εσωπεδώσω όλα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και διαφορετικές πολιτικές, οι οποίες όμως τι γίνεται. Δεν τις μαθαίνουμε εμείς. Ή δεν τις αφήνουν να προχωρήσει. Είναι δεδομένο ότι κάποιοι ολιγάρχες, κάποιοι επιχειρηματίες, αυτό το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα θέλουν να το ελέγξουν. Όπως είναι και δεδομένο ότι ενδεχομένως να μην αφήνουν και τον κύριο Μητσοτάκη να πάει σε εκλογές. Γιατί ουσιαστικά ακόμα παίζονται κάποιες δουλίτσες. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, η πρώτη δόση. Εντάξει, είναι τι θα γίνει με τους σταθμούς του LNG. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι. Είναι ότι όταν ο ίδιος ο λαός εκχωρεί ουσιαστικά τη δύναμη που έχει, την εξουσία που πηγάζει από αυτόν βάσει και του συντάγματος σε κάποιους άλλους, εκεί δημιουργείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Δείτε σήμερα κάποιοι που δουλεύουν σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα ουσιαστικά προστατεύουν πιο πολύ τις πολυεθνικές εταιρείες, μάλλον είναι πιο κοντά σε αυτές τις εταιρείες από ότι είναι στην κυβέρνηση, στην εκάστοτε κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε που έχουμε καταλήξει. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, μην κλείσει η εταιρεία μου. Πάνω απ' όλα η εταιρεία μου. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει στην κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει οπουδήποτε αλλού. Αλλά μην κλείσει η εταιρεία μου. Γιατί ακριβώς από εκεί τρώω ψωμί και είμαι σιδηροδέσμιος με αυτήν. Σε όλα τα επίπεδα. Η δουλειά μου, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, οι σπουδές των παιδιών μου, τα πάντα. Γιατί μου δίνουν και επιδόματα, μου δίνουν και βενζίνη. Δεν πληρώνω βενζίνη, οπότε δεν με ενδιαφέρει αν έχει πάει 2,5 ευρώ, ας πούμε, το λίτρο. Και μια σειρά από τέτοιου είδους θέματα. Όμως, εγώ θέλω να πω το εξής. Έχω την τύχη να συνεργάζομαι πάρα πολύ με το Ισραήλ. Σας μιλώ ειλικρινά, εγώ δεν το ήξερα. Δεν ήξερα πώς λειτουργεί. Πηγαίνετε στο Ισραήλ, όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ και δείτε πόσες ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά έχουν εκεί. Δείτε αν είναι αυτόνομο αυτό το κράτος. Δείτε αν μπορεί κάποιος έστω και να πετάξει ένα ντρόουν πλησίων του Ισραήλ. Γι' αυτό και διατηρείται, κύριε Σαχίνη.
Δείτε άμα γεννηθεί κάποιο παιδί πώς το στηρίζουν οι Ισραηλινοί. Δείτε το αυτό. Έτσι έχει διατηρηθεί το Ισραήλ όλα αυτά τα χρόνια. Και ξέρετε, το Ισραήλ δεν είναι μεγαλύτερο από την Πελοπόννησο. Λοιπόν, και μοιάζουμε πάρα πολύ στα λαϊκά. Να το πω. Μακραίωνη ιστορία και οι δύο. Θα συνεχίσετε. Να το πω όμως, κάποιος πολύ φίλος ή πολύ σας αγαπά, Δημήτρης εδώ, λέει καλημέρα στον κύριο Λύκο. Θέλω να το πω, λέει, να τα ακούσουν οι ακροατές. Ο κύριος Λύκος έχει γενέθλια σήμερα και του τρως πολύτιμη ώρα από εμάς, τους φίλους του, που θέλουμε να το τα πούμε. Έχετε γενέθλια, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρόνος λοιπόν και ό,τι καλύτερο, κύριε Λύκο. Δεν το ξέραμε, ορίστε εδώ, ο φίλος σας κάρφωσε. Η φίλη Μαρία στέλνει ένα βίντεο. Λέει, μήπως αυτό, κύριε Λύκο, δεν μπορείτε να το δείτε, αλλά σας το μεταφέρω, κύριο Σαχίνης. Είναι σκηνή από την ταινία «Προσεχώς» στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Και μου έχει στείλει εδώ ένα βιντεάκι. Η Σρι Λάνκα επέβαλε στους πολίτες της πάσο καυσίμων με κωδικό QR για τη διανομή της εβδομαδιαίας ποσότητας καυσίμων. Ακριβώς. Με το κουπόνι το ηλεκτρονικό. Και λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα, ξέρετε. Τώρα που τους κλείσανε, θα εκπέμπουν και λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Άρα συμβάλλουν στην διάσωση του πλανήτη. Μάλιστα. QR για τη διανομή εβδομαδιαία, ηλεκτρονικό κουπόνι. Και πού φτάσαμε, ναι, μάλιστα. Φανταστείτε όμως τώρα τι γίνεται, προσέξτε τώρα. Γιατί αυτό που δεν έχουν καταλάβει περισσότερο είναι το εξής. Θα σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Σαχίνη. Μας κλείσανε με τα lockdown. Ωραία. Κλειστήκαμε στα σπίτια. Εγώ έβγαινα μόνο για περπάτημα. Κάποιες ώρες της ημέρας, το απόγευμα. Είχα όμως πολύ χρόνο να ψάξω στο διαδίκτυο. Είχα πολύ χρόνο να ακούσω εκπομπές όπως η δική σας. Οπότε ξαφνικά τα συστημικά μέσα, αυτή η εικόνα, έχασε τη δύναμή της. Δηλαδή έχουν καταλήξει σε ένα άλλο σημείο. Όσο πιο πολύ πιέζεις έναν κόσμο, αυτός θα βρει διέξοδο. Και κάποια στιγμή, όπως σας έχω ξαναπεί, θα επαναστατήσει. Θέλοντας και μη. Δεν θα μπορέσουν να τον διθασέψουν. Δεν θα μπορέσουν να τον διθασέψουν. Ό,τι και να γίνει από, από τους λεγόμενους ειδικούς που βγαίνουν στα κανάλια, η δικτατορία των ειδικών, όπως είχα πει και παλιότερα, που σου λένε ότι πρέπει να κάνεις αυτό και εσύ ντε και καλά πρέπει να το κάνεις και δεν μπορείς ως πολίτης να το κρίνεις. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη αυτή τη στιγμή τι γίνεται στην Ουκρανία. Θα μου το πει ο ειδικός. Δεν μπορώ να έχω άποψη τι κάνει ο Ερντογάν. Θα μου το πει ο ειδικός. Άρα καταργεί την έννοια του πολίτη. Ναι. Είμαστε υπήκοοι. Είναι, με συγχωρείτε. Όταν ο ανώτατος πολιτιακός παράγοντας σου λέει ότι το κοινό περί δικαίου αίσθημα είναι λαϊκισμός, τσούκου τσούκου φτιάχνεται. Για να τα λέμε όλα. Ακριβώς, με συγχωρείτε. Ο Περικλής λέει, προσέξτε λίγο τις λέξεις που χρησιμοποιείτε. Δεν είναι λάθη όλα αυτά. Είναι σκόπιμες ενέργειες με συγκεκριμένο στόχο. Τον Χαρίρι λέει, τον ακούσατε για το μετανθρωπισμό. Άντε πάλι με αυτά τα μετα. Ναι, έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Ναι. Αντισταθείτε, λέει ο Περικλής, γιατί αφανίζουν την ανθρωπότητα. Ο Γιάννης λέει, καλημέρα στον κύριο Λύκο από τη Ρόδο και χρόνια του πολλά. Ο Νίκος, άλλος, ρωτώ τον κύριο Λύκο, πού βλέπει το ατίθασο των Ιθαγενών και πού βλέπει τον αγώνα για τη δημοκρατία. Το σχέδιο υλοποιείται χωρίς αντιδράσεις και οι καταστροφές των δύο τελευταίων ετών είναι η καλύτερη απόδειξη. Μόνο το 112 δουλεύει μια χαρά και από ό,τι φαίνεται οι Ιθαγενείς κάνουν ό,τι τους λέει. Τη μία εκενώνουν, την άλλη κλείνονται. Άλλος φίλος, αυτά που λέει τώρα ο κύριος Λύκος για τις πολυεθνικές και τους εργαζόμενους είναι ό,τι ακριβώς λέω και εγώ. Και αυτό, να ξέρω, δεν συμβαίνει μόνο με τους καλοπληρωμένους υπαλλήλους αυτών των εταιριών, αλλά και με υπαλλήλους όλων των εταιριών, είτε παίρνουν μοιατικό 4.000 είτε 400. Μιλάω εκ πείρας, λέει ο φίλος εδώ. Μα είναι η νοοτροπία αυτή που τους ουσιαστικά προσπαθούν. Είναι αυτό που έλεγε ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και η μεγαλύτερη κατάκτηση ενός φοιτη είναι ουσιαστικά να μπορέσει να περάσει όλο το αξιακό σύστημα εκμετάλλευσης του θύματος υπό την έννοια του ηθικού κανόνα. Δηλαδή εσύ να μην μπορείς να αντισταθείς, να μην μπορείς να διεκδικήσεις κάτι από το φοιτη σου, διότι εκείνη την ώρα είναι σαν να προσπαθείς να σκοτώσεις τον πατέρα σου. Το καταλαβαίνετε. Εδώ έχουμε φτάσει. Εκεί είναι ο πλήρης και εδώ έγινε ο πλήρης έλεγχος των κοινωνιών. Αυτό είναι ακριβώς το σημαντικότερο πράγμα. Εσύ δηλαδή να προσπαθείς να αντισταθείς στο φίτι σου και να σκέφτεις εκείνη την ώρα ότι είναι σαν να αντιστέκεσαι στον ίδιο στον πατέρα, την ίδια σου τη μάνα που σε γέννησε. Γιατί αυτοί σου δίνουν δουλειά, σου δίνουν επιδόματα, ενδιαφέρονται για σένα. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κύριε Σαχίνη, δεν μπορώ άλλο, δηλαδή πρέπει να τα πούμε τώρα που είναι και το κλείσιμο του σεζόν, πρέπει να τα πούμε κάποτε αυτά.
Δηλαδή βγαίνει για τον Ερημίτη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέει και αν δεν τα προστατεύσουμε θα καούνε, οπότε από τώρα να το εκποιήσουμε. Και το λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Πρωθυπουργός, δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας. Το καταλαβαίνετε τι σημαίνει, θα τα κάψουμε όλα. Όταν περνάνε αυτοί οι νόμοι, την Πέμπτη ψηφίζετε, σας λέω και πάλι, την Πέμπτη ψηφίζετε. Κόλαφος. Για καλά. Την προστασία του περιβάλλοντος. Και καίγονται αυτή τη στιγμή όλα. Με καλά. 6 μέρες μόνο διαβούλευση. Καλά. Εγώ, κύριε Λύκο, με συγχωρείτε, τον Ταλκά τον έχω μερικούς μήνες. Και είναι ο υπουργός μεταγραφής, ο οποίος σήμερα δάκρυσε. Έκτη μέρα της φωτιάς στη Δαδιά δάκρυσε. Εμείς δεν πήραμε υπουργό προστασίας, αλλά. Πολιτικής προστασίας, αλλά υπουργό φαίνεται μυρολογίστρα. Με συγχωρείτε, τι παναπηδάκης. Δεν είναι Έλληνας πολίτης. Δεν με νοιάζει εμένα αυτό. Με συγχωρείτε. Δεν θα μπορούσε. Είναι επίτιμος Έλληνας πολίτης πια. Έχει αποκτήσει επιτιμή την Ιθαγένεια. Μάλιστα. Ναι, είναι όπως έγινε με τον αρχηγό της ΕΕΠ. Δεν με απασχολεί αυτό, κύριε Λύκο. Εδώ θα διαφωνήσουμε. Εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Είναι υπουργός αυτή τη στιγμή. Νόμιμα. Άρα, εγώ δεν τον θέλω να μυρολογά. Τον θέλω να παίρνει μέτρα. Με συγχωρείτε. Αυτό θέλω. Θα κλάψει ο κάτοικος ή ο καραβίδας που πήγε εκεί για διακοπές και είδε το δάσος στο χωριό του να καίγεται. Αυτός να κλάψει. Οι υπόλοιποι δεν πρέπει να κλαίνουν αυτή τη στιγμή. Οι υπεύθυνοι πρέπει να παίρνουν μέτρα. Πώς θα γίνει τώρα. Κανονικά ο κύριος Τηγιαδίδης έπρεπε να παραιτηθεί. Άμεσα. Άμεσα. Τον φέραμε καλά εδώ, τώρα από δύο Πομπέους τράγος των παρετήσεων ο κύριος Τηλιανίδης. Με συγχωρείτε. Τόση και τόση, τόσα χρόνια. Είδατε κανένα. Τον φέραμε εδώ ως μεσία και είπε ότι θα αναδιαμορφώσει. Εντάξει, και θα τεχνοκρατικοποιήσει ουσιαστικά αυτό που λέμε δάσο προστασία και πρόληψη. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Σας διάβασα προηγουμένως νούμερα. Δεν θέλουν να γίνει. Δεν υπάρχει ενιαίος φορέας δάσο προστασίας αυτή τη στιγμή. Δουλεύουμε αφού πιάσει φωτιά. Να στείλουμε εναέρια μέσα. Τα ελικόπτερα για να καταλάβετε εκεί πέρα, αν... στο θάσος της Δαδιάς δεν είχαν να μου πού να πάρουν νερό. Διότι υπήρχε ένα παλιό φράγμα που είχε ρογμές, άρα δεν είχε νερό, και υπήρχαν και κάποιες βάνες οι οποίες δεν ανοίγανε. Για να γεμίσουν νερό κάποιες υδατοδεξαμενές προκειμένου να ανεφοδιαστούν με νερό. Τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχουμε χαθεί σε μια γραφειοκρατία. Ο καθής και πάνω του φορέας. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα κύριε Λύκο. Εδώ λέει σε όλα αυτά που περιγράφουμε, με την ερήμωση της ελληνικής επαρχίας και το κάψιμο δασών και εκτάσεων, που είναι τρομακτικό, έχουμε και το δημογραφικό που κάποιοι το θεωρούν ξεκομμένο. Αλλά άμα δείτε, λέει, οι περιοχές αυτές που ερημώνουν και από κόσμο τελικά. Ποιος θα μείνει, λέει, και ποιος θα κάνει παιδιά. Το ξέρω αυτό από τη Βόρεια Εύβοια. Τη Βόρεια Εύβοια, πραγματικά, αν δείτε, και προτρέπω όλο τον κόσμο αυτόν να δει το βίντεο, γιατί θα βγει τώρα θα βγει ένα teaser και εν συνεχεία από Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει αυτό το βίντεο, να δει τι πραγματικά έγινε στην Εύβοια. Το σχέδιο προϋπήρχε της πυρκαγιάς. Και αφού αποψηλώθηκε η περιοχή και αφού ουσιαστικά οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά, τότε μπήκανε στη διαδικασία αυτή. Εδώ υπήρχε περιφερειάρχης. Ο περιφερειάρχης είπε, τόλμησε να το ψελίσει και δεν παραιτήθηκε. Και είπε στη Βόρεια Εύβοια ότι μας λέγανε από την περιοριστική έχουμε εντολή μη κατάσβεσης. Το είπε σε περιφερειακό συμβούλιο και μετά βέβαια ανακάλεσε. Είναι πράγματα αυτά, το καταλαβαίνετε τι λέμε. Καλά. Αλλά βέβαια για μας, προσέξτε τι κάνουμε, συγκρίνουμε και λέμε το μάτι. Η Δούρου. Δεν ξέρω τι. Αλλά ο Μπακογιάννης όχι. Η Δούρου μόνο έφταιγε, όχι ο Μπακογιάννης. Να σου πω και εσύ, όχι ο Σπανός και δεν ξέρω ποιος άλλος περιφερειάρχης είναι εκεί πάνω. Εντάξει, τώρα ζούμε σε μια χώρα που ο πολιτικός εξτόμησε σήμερα το πρωί ότι τα δάση από την ίδρυσή τους καίγονται. Από την ίδρυσή τους τα δάση. Ιδρύονται, μάλιστα. Τι άλλο θέλω τώρα να σας πω τώρα. Μάλιστα. Αλλά όταν καίγονται και ξανακαίγονται, δεν έχουν τη δυνατότητα της φυσικής αναγέννησης. Αυτός ο τόπος πρώτα διαβρώνεται και μετά ερημοποιείται. Είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Δηλαδή μιλάμε για την κλιματική κρίση και δεν μιλάει κανείς, ενώ υπάρχει μέσα στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης για την αναδάσωση. Δεν μιλάμε για την αποδασοποίηση, δηλαδή τι περιμένουμε. Όταν θα έχουμε γεμίσει από τσιμέντο, δηλαδή δεν περιμένουμε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία.
Όταν θα έχουμε, θα έχουν ερεμοποιηθεί τα πάντα, δεν περιμένουμε ότι θα έχουμε πλημμύρες. Όταν θα έχουμε κτίσει τα πάντα, δεν περιμένουμε ότι αυτά θα καταστρέφονται. Δείτε τι γίνεται στην Καλιφόρνια. Πάλι φωτιές. Πάλι φωτιές. Δεν είναι η κλιματική κρίση, κύριε Σαχίνη μου, μόνο. Είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το φυσικό περιβάλλον, σε ό,τι αφορά ως δασοκάλυψη στον πλανήτη, μειώνεται πάρα πολύ. Μάλιστα. Έχουμε ιστορικό ρεκόρ από την εποχή της, του εμφυλίου πολέμου σε καμένες εκτάσεις εδώ στην Ελλάδα. Αν κάτσετε και βάλετε κάτω τα νούμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για ακούστε και θα πάμε απαντώντας σε αυτό το ερώτημα ακροατή από το Λονδίνο, του Νίκου από το Λονδίνο, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Ακούστε. Λέει ο Νίκος, καλημέρα, λέει, έχω μια απορία, κύριε Λύκο. Πολλές δασικές εκτάσεις, ο κύριος Λύκος επαναλαμβάνω είναι διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, πολλές δασικές εκτάσεις καταργήθηκαν από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με την απόφαση της 23 Δεκεμβρίου του 2021, ΦΕΚ 6191. Οι δασικές εκτάσεις σύμφωνα με την άνω απόφαση περνάνε στον ΟΦΗΠΕΚΑ όπως Δρυμός Πάρνηθας, Σχοινιάς Μαραθώνας. Διαχειριστικοί φορείς. Καταργήθηκαν οι διαχειριστικοί φορείς. Με τον νόμο 4685 του 20 του κυρίου Χατζηδάκη, καταργήθηκαν οι διαχειριστικοί φορείς. Μισό λεπτό, θα τα ακούσετε όλο. Από το κέντρο. Μισό λεπτό να τα ακούσετε όλο. Μαραθώνας, λοιπόν, Πίνδος, Δαδιά, Τζουμέρκα, Όλυμπος. Άρα γνωρίζουμε τις επόμενες φωτιές, λέει ο Νίκος, από το Λονδίνο από τώρα. Η λειτουργία του ΟΦΗΠΕΚΑ ορίζεται από τον νόμο 4685 του 20, στον οποίο το άρθρο 47 ορίζει ότι ο χαρακτηρισμός των δασικών εκτάσεων γίνεται με προεδρικό διάταγμα. Ανάλογα με το χαρακτηρισμό, μπορείς να φτιάξεις από ποδηλατόδρομο μέχρι οίκο ανοχής. Τι δασικές εκτάσεις είναι αυτές? Πώς μπορούν όμως, λέει κύριε Λύκο, να υπερπηδήσουν όλα αυτά το εμπόδιο του άρθρου 117 του Συντάγματος, όπου βασικά λέει ότι τα δάση παραμένουν δάση ακόμη και μετά την πυρκαγιά? Θα σας το πω με μια απλή απάντηση. Σας το είπα και προηγουμένως, αλλά αφού το θέλει ο ακροατής και για χάρη του ακροατή, θα το πω πολύ πιο συγκεκριμένα λοιπόν, προκειμένου να το καταλάβει. Λοιπόν, σύμφωνα με απόφαση του ΣΤΕ 2499 του 2012 και ύστερα από εισήγηση της αξιότιμης Προέδρου της Δημοκρατίας μας, επιτρέπονται και άλλες χρήσεις στα δάση που καίγονται, όπως διανοίξεις δημοσίων οδών για την κατασκευή και κατάσταση αγωγών φυσικού αερίου, πετρελαϊκών προϊόντων, κατασκευή και κατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και δικτύων σύνδεσή τους με το σύστημα, όταν αυτά κρίνονται σημαντικά για το δημόσιο συμφέρον. Και μάλιστα πριν από την ολοκλήρωση της αναδάσωσης. Προσέξτε. Πριν από την ολοκλήρωση της αναδάσωσης. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τις περιοχές Natura, να σας πω και κάτι άλλο. Διέπονται από ένα πανίσχυρο καθεστώς προστασίας, το οποίο όμως μένει στα χαρτιά, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, προσέξτε τώρα τι σας λέω, και συνεπώς δεν έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα προστασία τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Και κάθε χρόνο τρώμε πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και περιμένουμε τώρα να μας σώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει, κύριε Σαχίνη. Τα πάντα είναι στα χαρτιά. Μάλιστα. Γιατί ακριβώς από κάτω γίνονται δουλίτσες. Και κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί σε μεγάλα συμφέροντα τα οποία διαγωνίζονται για την εκμετάλλευση αυτών των περιοχών. Μετά κάποιοι απορούν γιατί ο Κοντογιώρης λέει κλεγμένες μοναρχίες. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, κύριε Λύκο, για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Κάντε μου τη χάρη. Μικρή διακοπή. Βεβαίως. 11 και 33, τελευταία στροφή. Συνεχίζουμε με τον κύριο Λύκο σήμερα. Κύριε Λύκο, μπορείτε τώρα να επανέρθετε σε αυτό που σας διακόψαμε, γιατί εδώ υπάρχουν πολλές ερωτήσεις αλλά και πολλές παρεμβάσεις και μου λέει εδώ πέρα για παράδειγμα η φίλη Μαρία. Δηλαδή κύριε Λύκο, πώς θα βλέπατε μια στοιχειώδη παρέμβαση να μην είμαστε κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές και κυρίως με ποιο νομικό επιπλοστάσιο όταν μας λέτε ότι από κάτω είναι το ένα παράθυρο μετά το άλλο? Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να κάνουμε, να σου πω έτσι πολύ απλά, είναι, ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι μια σεισμογένης χώρα και ότι έχουμε κάθε χρόνο σεισμούς. Μάλιστα. Το ξέρουμε. Άρα μπήκανε ειδικές διατάξεις ό,τι αφορά το πώς μπορεί να χτιστεί ένα σπίτι.
Και όλοι, αν θέλετε, έχουμε εξοικειωθεί με το τι γίνεται όταν έχουμε ένα σεισμό. Άρα πρέπει να εξοικειωθούμε και με τις φωτιές. Και κυρίως να αποκεντρωθεί η πρόληψη της πυρκαγιάς. Πρέπει δηλαδή να παίξει ενεργό ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση και βέβαια και τα κατατόπους δασαρχεία και να ενισχυθεί η δασική υπηρεσία. Είναι απλά τα πράγματα. Όταν δεν προσλαμβάνουμε δασολόγους, να σου το πω και έτσι, έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν προσλαμβάνουμε δασολόγους. Προσλαμβάνουμε μόνο κομπιουτεράδες. Αυτό είναι το ένα θέμα. Όπως κάνει και η Βουλγαρία. Δηλαδή, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να εκπαιδεύσουμε τοπικές κοινωνίες, μου το έχετε πει και εσείς κύριε Σαχίνη και το έχουμε ξαναπεί, προκειμένου αυτές να λειτουργούν στο λεγόμενο hot spot, δηλαδή στα 5-10 πρώτα λεπτά. Μάλιστα. Που ξέρουν και την περιοχή. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Αλλά πρέπει και αυτοί κάτι να λαμβάνουν, να έχουν κάποιες φοροαλλαγές. Το δεύτερο, ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας. Το τρίτο είναι δημιουργία ενός ενιαίου φορέα δασοπροστασίας. Κυρίως χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη επιστήμη, περί τηλεματικής και τηλεεπισκόπησης, με drones και τα λοιπά. Προκειμένου να δούνε, δηλαδή όταν είχαν έρθει στη Βόρεια Εύβοια, για να καταλάβετε, οι Ισραηλοί, το λέω πάλι, είχαν έρθει 10-15 άτομα. Τι κάνανε? Το πρώτο πράγμα που κάνανε, στήσανε ένα στρατηγείο και πετάξανε drones. Για να δούνε εκείνη την ώρα θερμοκρασία, προς τα που κατευθύνεται η φωτιά και πώς επιταχύνεται. Γιατί οι ίδιοι δεν μπορούσαν να πάνε μέσα. Το καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Και εμείς εδώ πέρα ακόμα είμαστε ότι δεν έχουμε βάνες. Ότι παίρναμε, αν θέλετε, τα λάστιχα και ήταν τρίπια στη Βόρεια Εύβοια. Για να ρίξουμε νερό. Γιατί δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Εκεί είναι το θέμα. Ξέρετε, οτιδήποτε δημόσιο δεν το θέλουμε σε αυτή τη χώρα, κύριε Σαχίνη. Και γι' αυτό πρέπει όλοι εμείς οι από κάτω να διαμαρτυρηθούμε και να, αν θέλετε, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα δικαιώματά μας. Δεν έχουμε λεφτά για δασική υπηρεσία. Δεν έχουμε λεφτά για δημόσια νοσοκομεία. Δεν έχουμε λεφτά για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν έχουμε λεφτά για δημόσια σχολεία. Δεν έχουμε λεφτά για δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Σαχίνη. Ακούστε γιατί εδώ. Αυτά δεν έχουν κέρδος. Ακούστε εδώ. Αν τα εκχωρήσουμε, κάποιος θα έχει κέρδος. Οπότε και θα ενδιαφερθεί. Λέει ο φίλος ο Χρήστος, στέλνει μήνυμα καλημέρα, λέει, στον εξαιρετικό κύριο Λύκο. Άκουσα ότι είχε γενέθλια, αλλά εμείς εδώ πάνω στον Εύρο. Α, τον Εύρο. Έχουμε θρήνο. Θέλω να του πω το εξής. Τι σχέδια και τι στρατηγικές, να σας ενημερώσω ότι χθες, σήμερα είναι η έκτη μέρα, πέμπτη μέρα της πυρκαγιάς στη Δαδιά, μόλις χθες κηρύχθηκε η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Καταλαβαίνετε, λέει. Πέντε μέρες μετά. Όμως πηγαίνετε στη ΡΑΕ, εγώ θα πω στον φίλτατο ακροατή να πάει στη ΡΑΕ και να δει εκεί πέρα ποια είναι τα σχέδια για εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι σύμπτωση, το καταλαβαίνω. Σύμπτωση είναι. Αλλά πηγαίνετε να δείτε και δείτε όλο το χάρτη της Ελλάδας. Πού στείνονταν αιμογεννήτρες? Μήπως στείνονται στην Ηλία? Μήπως στείνονται στη Λακωνία? Μήπως στείνονται στην Εύβοια? Μήπως στείνονται στον Εύρο? Γιατί δεν είδατε καμία αιμογεννήτρια στη Μύκονο? Ρωτάω εγώ, γιατί δεν φυσάει πάρα πολύ? Ανεμόησα, την έλεγε ο Όμηρος. Γιατί δεν έχει αιμογεννήτρια στη Μύκονο? Που είναι και ένα νησί που φιλοξενεί κάθε χρόνο πάρα πολλούς τουρίστες και πλούσιους ιδιαίτερα και Άραβες από τα Αραβικά Εμιράτα κτλ. Γιατί δεν έχει αιμογεννήτρια στη Μύκονο? Ερώτημα, δεν το γνωρίζω. Πείτε μου, γιατί. Ο συνονόματός σας, ο Βασίλης, λέει, έχει υπόψη το κύριος Λυκός ότι η περιοχή που καίγεται στον Εύρο φημολογείται, δεν ξέρω, λέει, αν αποδεικνύεται. Και αν ρωτήσετε, λέει, κύριε Σαχίνη και τον Καμενόπουλο, ότι βρίσκει σπάνιο. Ναι, σπάνιο γεύμα. Το ξέρουμε αυτό, το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Έχει σπάνιες γεύμα. Μάλιστα. Και όχι μόνο σπάνιες γεύμα, και ουράνιο και θόριο κτλ. Εντάξει. Έχει σπάνιες γεύμα. Γι' αυτό μιλάγανε, αν θέλετε, από παλιά σε σχέση και η Θράκη. Όλη αυτή η περιοχή. Έχει σπάνιες γεύμα. Γι' αυτό πάντοτε ήταν. Περιοχές, αν θέλετε, λίγο γκρίζες. Ακόμα και τα ίμια από κάτω. Έχουν σπάνιες γεύμα, να ξέρετε. Ο φίλος ο Γρηγόρης λέει για πρόσληψη δασολόγων ο κύριος Λύκος. Να τον ενημερώσω ότι όταν πέρασε η ευθύνη των δασών στην πυροσβεστική, προσέλαβε δασολόγους. Ξέρετε τι έγινε όμως, λέει κύριε Λύκο. Ενσωματώθηκαν δυστυχώς και οι δασολόγοι στη λογική της πυρόσβεσης και όχι της πρόληψης. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Είναι, πήρανε δασολόγους και τους σωματώσανε μέσα στη δασική υπηρεσία, η οποία δεν είχε μάθει να λειτουργεί έτσι.
οπότε τους καταστήσανε ανενεργούς. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την πρόληψη. Δηλαδή πώς συντηρώ ένα δάσος, πώς επιτηρώ ένα δάσος, πώς διανοίγω δρόμους. Εδώ μπλέκανε τους δασικούς δρόμους με τις ζώνες πυρόσβεσης. Και ανοίγανε δρόμους, γιατί μπορεί και να διευκολύνανε, λέω τώρα πάλι σύμπτωση λέω εγώ, μπορεί να διευκολύνανε τη μεταφορά αυτών των τεράστιων εξαρτημάτων των 3 και 5 μεγαβάτων αιμογεννητριών προς βουνοκορφές. Αλλά κατά τα άλλα κάνανε δασοπυρόσβεση. Και ανοίγανε δρόμους δασικής προστασίας ή αντιπυρικές ζώνες. Δηλαδή καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δείτε τι έγινε στη Βαριμπόμπη πέρσι. Πόσα χρόνια το διεκδικούν αυτό το κομμάτι, αυτό το φιλέτο, εταιρείες διάφορες κτλ. Αν όμως είχε βγει ένας νόμος και είχε πει παιδιά, χτυπηθείτε όσο θέλετε, και το λέω έτσι πολύ λαϊκά, να χτυπιέστε για τα επόμενα 30 χρόνια, αυτό δεν αλλάζει. Ποιος θα ενδιαφερόταν? Κανένας. Κύριε Λίκο, για ακούστε. Στον Άγιο Παύλο, πηγαίνετε να δείτε στον Άγιο Παύλο τι έχει γίνει. Στην Κρήτη, κάτω. Ναι, κατάλαβα. Πανέμορφες παραλίες εκεί πέρα. Από τις ομορφότερες στη χώρα. Τολμώ να σας πω. Ευθέως. Έρχεται ένα μήνυμα, κύριε Λίκο, ακούστε λίγο, από την κυρία Αφροδίτη Μάνου. Mm-hmm. Και λέει καλημέρα. Γιατί δεν έχει ανεμογεννήτριες στη Μύκονο? Εμείς δεν ξέρουμε. Μπορεί να μου το απαντήσει, λέει ο κύριος Λίκος. Το απάντησα προηγουμένως, νομίζω. Γιατί εκεί τα φιλέτα είναι πανάκριβα. Υπάρχει περίπτωση της Μυκόνου και οι επιχειρηματίες εκεί πέρα να αφήσουν ουσιαστικά να υποβαθμιστεί το τοπίο, ενώ έχει μεγάλες ανάγκες σε ενέργεια η Μύκονος. Καταλάβατε λοιπόν τι γίνεται? Γιατί εκεί τα περισσότερα οικόπεδα τα έχουν τεμαχίσει όλα. Έχουν τιμαροποιηθεί τα πάντα. Είναι ιδιωτικά. Να γιατί? Είναι τόσο απλό. Και τώρα πάνε να εγκαταστήσουν και στην Άνδρο, που έχει πάρα πολλούς ανέμους, αλλά η διαφορά ποια είναι? Ότι στην Άνδρο υπάρχουν και κάποιοι γόνοι εφοπλιστών και αυτοί αντιστέκονται πάρα πολύ. Γιατί έχουν τη δύναμη, αν θέλετε. Δεν έχω χωριάτες και δεν έχω τίποτα προς χωριάτες. Δεν είναι λαός δηλαδή. Και να είχατε από χωριό είστε. Ακριβώς. Λοιπόν, τι λέτε τώρα. Καταλάβατε πώς το λέω? Αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει στη Μύκονο. Και στην Κρήτη θα δείτε ότι θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Σας το λέω, τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Όταν θα υποβαθμίζονται ουσιαστικά οι περιουσίες ανθρώπων που είναι γηγενείς και βλέπουν ότι το εισόδημά τους θα χάνεται. Θυμηθείτε τι σας λέω. Θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί η Κρήτη από τη μια είναι φιλέτο σε ό,τι αφορά για την εγκατάσταση ΑΠΕ, και μιλάμε μόνο ΑΠΕ, προσέξτε, πάντα μιλάμε για αναμογεννήτριες και λίγο φωτοβολταϊκά. Δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. ΑΠΕ γνωρίζουμε όλοι ότι είναι, αν ρωτήσετε δηλαδή τους ακροατές, θα σας πούνε αναμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Κανένας δεν θα σας μιλήσει για γεωθερμία, για παλιρροϊκά κύματα, για εκμετάλλευση της διαφοράς θερμοκρασίας των θαλασσών. Απεναντίας, τι λένε τώρα, εγκατάσταση παράκτιων πάρκων. Προσέξτε. Ναι. Παράκτιων, όχι όπως γίνεται στη Μάκη, ας πούμε, που είναι μέσα, γιατί αυτά κοστίζουν πάρα πολύ. Παράκτιων πάρκων, ξέρετε τι σημαίνει. Θα τα βάζουμε και θα τα καρφώνουμε στις παραλίες. Δηλαδή θα καταστρέφουμε τις παραλίες ουσιαστικά. Γιατί αυτό κοστίζει πολύ λιγότερο. Θα τα βάζουμε δηλαδή στα 5, στα 7, στα 8 μέτρα βάθος. Αυτό είναι που δεν έχουν καταλάβει περισσότεροι. Δηλαδή εδώ πέρα, πώς να σας το πω, πάνε να κάνουν, όχι να λύσουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, πάνε να κάνουν αρπακτή. Σου βάζουν από πάνω, για παράδειγμα, ένα μότο, το παίζουν κάθε μέρα τα κανάλια, πιάνουμε και 5-6 δημοσιογράφους, οι οποίοι καταλαβαίνετε μπαίνουν σε ένα payroll και στείλουμε αυτό το παραμύθι. Και ο άλλος τι κάνει? Παίρνει το χάρτινο καλαμάκι, γιατί σου λέει εκείνη την ώρα βοηθάω το περιβάλλον. Αλλά την ίδια ώρα χρησιμοποιεί το self-test 60-80 εκατομμύρια και το πετάει στα σκουπίδια, στους κανονικούς κάδους. Είναι, δεν είναι θετικός? Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, κύριε Σαχίνη. Ότι εδώ λειτουργούμε
λέγανε ως αγέλη. Όχι. Αγέλη είναι για τους λύκους, αγέλη είναι για τα λιοντάρια. Όχι. Κοπάδι είμαστε, πρόβατα. Λέει εδώ ο φίλος ο Θάνος. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον καλεσμένο σας. Σωστά λέει οι Ισραηλοί σηκώνουν ντρόν για να δουν που είναι η φωτιά. Μήπως πρέπει όμως να μιλήσουμε και για αυτούς που σηκώνουν τα ντρόν για να βάζουν φωτιές. Υπάρχουν βιντεάκια λέει στο διαδίκτυο, αν κάποιος τα ψάξει. Μα άμα έχεις ένα ολοκληρωμένο σύστημα, Θάνο μου, θα μπορέσεις να τα μπλοκάρεις αυτά. Αν έχεις. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ θα του απαντήσω ως εξής. Ας πάει και να δει και να μου στείλει ένα βιντεάκι να πάνε να βάλουν φωτιά. Εντάξει, δεν έχει πολλές δασικές εκτάσεις. Στο Ισραήλ. Ας πάνε να το κάνουν αυτό αύριο. Καταλαβαίνετε, έτσι έχει διατηρηθεί αυτό το κράτος. Μου έλεγε μία φίλη μου από το Ισραήλ ότι κάποτε αυξήσανε ελάχιστα την τιμή του cottage cheese και βγήκανε όλοι και περικυκλώσαν τη Βουλή. Εμείς εδώ τώρα η ακρίβεια και η σχροκέρδεια έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και δεν βγαίνει κανείς στους δρόμους. Το καταλαβαίνετε, δεν βγαίνει κανείς στους δρόμους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πληρώνουμε διόδια για να πάμε. Τι είναι τα διόδια? Πληρώνουμε διόδια για να πάμε 6 και 7 διόδια για να ανέβω εγώ τώρα στη Μακεδονία να πάω. Και δεν ξέρω πού πάνε αυτά τα λεφτά, αλλά εγώ τα αποδέχομαι. Τα αποδέχομαι. Γιατί είμαι καλοδουλεμένο εργαλείο. Πρέπει να πληρώνω για αυτά. Γιατί έχω χάσει την επαφή μου με αυτό που λέγεται δημοκρατία, τα δικαιώματά μου. Ότι αυτά είναι δικά μου. Ναι. Εγώ και, τα εκχωρώ. Και ξαναεπαναλαμβάνω εγώ τον Κοντογιώργη τώρα, κύριε Λύκο. Δεν είναι άπαξ. Η δημοκρατία δεν είναι άπαξ στην κάλπη. Είναι αυτό που είπατε κι εσείς. Είναι καθημερινή άσκηση και απέτηση. Αλλά... Μα τι είναι, κύριε Ισακίνη μου. Τα είδατε χθες. Δηλαδή, τι είναι αυτή η γιορτή της δημοκρατίας. Όπου νομιμοποιήθηκαν όλοι αυτοί που δεν ξέρω τι ρόλο έπαιξαν επί Χούντας ή και μετά. Και ξαφνικά όλοι μαζί γιορτάζουμε. Φορώντας πολύχρωμα φορέματα, ακριβά κουστούμια, ακριβά παπούτσια και πίνοντας σαμπάνια. Για ποιον πίνουμε τη σαμπάνια? Σε βάρος του λαού. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος. Στη Μύκονο, από ό,τι καταλάβαμε κύριε Λύκο, υπάρχουν συμφέροντα και ενδεχομένως να είναι και επιχειρηματιών που βρίσκονται πίσω από ανεμογεννήτρες και τόσα άλλα. Με άλλα λόγια, η χώρα θα χωριστεί σε οικόπεδα με θέα και οικόπεδα χωματερές για τους πολλούς. Μας έχουν παραμερίσει εδώ και χρόνια, δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Δυστυχώς, επειδή είμαστε ο λαός αφεντικό που ψηφίζει μόνο μια φορά κάθε 4 χρόνια, λέμε ότι έχουμε δημοκρατία. Αλλά στην καθημερινότητα. Μα αυτό είναι το θέμα, κύριε Σαχίνη μου. Είναι το θέμα της συμμετοχικής δημοκρατίας, τα τοπικά δημοψηφίσματα. Δηλαδή, μπορώ εγώ να εγκαταστήσω. Αυτό είναι και το πρόβλημα που τώρα το καταλαβαίνουν πανευρωπαϊκά. Ότι δεν μπορούν να στηθούν ανεμογεννήτριες αν δεν έχουν τη σύμφωνη γνώμη. Και δεν έχει και την πρόσοδο η τοπική κοινωνία. Τώρα το καταλαβαίνουνε. Στη Γερμανία υπάρχουν 2 εκατομμύρια μικροκαταναλωτές. Δηλαδή εγώ μπορώ στο οικόπεδό μου να βάλω ανεμογεννήτρια. Και να βάλω και φωτοβολταϊκό. Αλλά έχω και εκτεταμένο σύστημα ανεπτυγμένο χαμηλής τάσης. Εδώ το κάνουμε μόνο για ΒΑΠΕ. Δηλαδή για βιομηχανικές ζώνες. Μεγάλες εταιρείες δηλαδή. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Εγώ δεν είμαι απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Είναι δυνατόν δηλαδή να στείλουν ανεμογεννήτρια στην Κρήτη και σας το είπα και την προηγούμενη φορά και το πανεπιστήμιο το ίδιο να μην συμμετέχει. Να μην μπορούμε να παράξουμε στην Κρήτη ούτε ένα πτερύγιο. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεκαετία του 80 είχαμε πολύ καλές εταιρείες. Εξαφανίστηκαν. Στα Exxon, ο Ανδρέας ο Πανδρέου τα είχε κάνει αυτά, κύριε Σάκη. Το 1980. Δεν με νοιάζει εμένα ποιος τα είχε κάνει. Μάλιστα. Αν τα είχε κάνει, μπράβο του. Εμένα με διαφέρει ότι εξαφανίστηκαν αυτά. Το 1983. Κύριε Λύκο. Καταργήθηκαν επί Μητσοτάκη. Το 90. Το 1983 η ελληνική αεροπορική βιομηχανία είχαν βάλει στόχο να γίνει η πρώτη πολεμική και όχι μόνο βιομηχανία στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια. Και έκτοτε την κάνανε, δείτε τι γίνεται τώρα. Ενδεχομένως να αγοραστεί από το Lockheed Martin. Λοιπόν, κάπου αυτή εδώ... Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Δεν τα λέω μαύρα, κύριε Σακίνη. Δεν προσπαθώ να μαυρίσω τον κόσμο
να, τον κόσμο που μας ακούει. Προσπαθώ απλά πρώτα απ' όλα να μπορέσω, αν ακούνε κάποιοι, και πιστεύω ότι περισσότεροι Έλληνες καταλαβαίνουν τι λέω, καταλαβαίνουν πού ακριβώς στοχεύω. Πρέπει να πάρουμε την μοίρα μας στα χέρια μας. Τελείωσε πια το παραμύθι. Πρέπει να πάμε στη δεύτερη μεταπολίτευση, όπως σας είπα και στην αρχή. Δεν μπορεί να αποδίδουμε τους εμπρισμούς μόνο σε φυσικά αίτια. Υπάρχουν πολιτικοί και νομοθετικοί εμπρισμοί. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να τη μαριοποιηθεί πλέον άλλο. Αρκετά. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε στο τέλος, θέλω να σας διαβάσω πολύ γρήγορα τα μηνύματα. Πολύχρονος, λέει ο Περικλής, Λίκο Λεβέντη. Να τα λες να τα αναπαράγουμε και να ενημερώνουμε πως και μπορέσουμε να σώσουμε την πατρίδα μας και κυρίως τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε, κύριε Λίκο. Τι θα προτείνατε ως αντίδραση? Το είπε ο κύριος Λίκος. Αφού μιλάμε, λέει άλλος φίλος, για πρόληψη, πρέπει να πούμε ότι η πρόληψη δεν είναι μόνο τα drones. Πρόληψη είναι να μην ανοίγεις την όρεξη κανένα να πάει να βάλει το σπίρτο. Πρόληψη είναι να ξέρεις πως αν το κάνεις θα σαπείς στη φυλακή και δεν θα έχεις καταφέρει απολύτως τίποτα. Πρόληψη είναι να βάλεις το λαό μπροστά στις ευθύνες του, να τον κάνεις τον ίδιο θεματοφύλακα και δασοφύλακα, ακόμη και χωροφύλακα. Ο Γιάννης λέει: σας ευχαριστούμε, κύριε Λίκο, και πολύχρονος. Και άλλος Γιάννης λέει: ντέμπλα φταίει, μόνο έτσι θα καταλάβουν οι κύριοι. Και τέλος ο Μιλτιάδης, το καλύτερο το φυλαξιαίο τέλος. Χρόνια πολλά στον κύριο Λίκο και του συνιστώ απόψε το βράδυ, αφού είναι ιδιώτης, προβατίνα στα κάρβουνα και όχι in vitro. Είδατε, σας τρολάρουν κιόλας. Εσείς μιλήσατε για εργαστηριακό κρέας. Ναι, ναι. Λοιπόν, προβατίνα στα κάρβουνα, λέει. Είναι ότι πρέπει. Παρακολουθείς τις εκπομπές. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λίκο, καλό υπόλοιπο, θα τα ξαναπούμε με τη νέα σεζόν. Καλό καλοκαίρι και πολύχρονος φυσικά. Έτσι. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές σας. Ξέρετε, εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, σας το έχω ξαναπεί, στην Κρήτη. Τη θεωρώ δεύτερη πατρίδα μου. Έχω περάσει εκεί, την αγαπώ την Κρήτη, αγαπώ τους ανθρώπους πάνω απ' όλα. Γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι ορίζουν τον τόπο. Με τα ήθη και τα έθιμά τους. Οι άνθρωποι ορίζουν τον τόπο. Και εύχομαι να παραμείνουν ως είναι, όπως τους γνώρισα και ως είναι. Ρηξικέλευτοι πάντα, να αγαπούν τον τόπο τους και να αντιδρούν όταν προσπαθούν, αν θέλετε, να τον κατακερματίσουν ή να το εκμεταλλευτούν κάποιοι εξωγενείς παράγοντες. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ειλικρινά σας μιλάω, έχω συγκινηθεί για τις πολλές ευχές, και σε ό,τι αφορά εσάς θέλω να συνεχίσετε. Καλημέρα, κύριε Λίκο. Καλημέρα.